Λήξεις. Καλησπέρα κύριε Μαριά. Καλησπέρα σε εσάς τους φίλους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, καθημερινά προκύπτουν εξελίξεις, γεγονότα, ειδήσεις κύριε Μαριά. Να ξεκινήσω από το σημερινό, γιατί έκανε μια σύντομη τοποθέτηση και την είδαμε στην αρχή του Δελτίου ο Πρωθυπουργός για τους 17.000 ελέγχους για τον κορονοϊό. Είμαστε σε ένα διαχειρίσιμο επίπεδο, είπε. Θέλω ένα σχολείο σας και να πάμε βεβαίως και στο πεδίο της οικονομίας, γιατί η υγειονομική κρίση έχει ξαναπροκύψει ζητήματα οικονομικής κρίσης. Κοιτάξτε, καταρχάς το θέμα με τον κορονοϊό είναι εξαιρετικά σημαντικό και σε παλαιότερη συζήτηση που κάναμε πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, εμείς ως Ελλάδα ο Άλλος Δρόμος είχαμε εκφράσει ενστάσεις για τον τρόπο που το χειρίζεται η κυβέρνηση. Είχαμε πει ότι η είσοδος στη χώρα ή ουδήποτε τουρίστα θα πρέπει να γινόταν με το διαβατήριο υγείας. Δυστυχώς αυτό ίσχυσε μόνο για τις χερσαίες μετακινήσεις. Είχαμε εν συνεχεία αθρώες ελεύσεις και μετακινήσεις Αλβανών, οι οποίοι πήγαν στην Αλβανία και μετά επέστρεψαν ευσπεσμένα, διότι ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα περιοριστεί ο αριθμός των Αλβανών που εισέρχονται στη χώρα, αλλά τους έδωσε μια διορία 5-6 μέρες, οπότε μπαίνανε κατά χιλιάδες από τα σύνορα. Και αυτό τη στιγμή που στην Αλβανία είχαμε πάρα πολλά κρούσματα. Επιπλέον, θα έλεγα, επετράπησαν και ακόμα βλέπω διαφημίσεις για συναυλίες Τζέθρο Ταλ, συναυλίες στο Ηρώδιο και άλλα απίθανα πράγματα, την ώρα που έχουν κλείσει τα νυχτερινά κέντρα, ένα εστιατόριο στη Λαμία ή μια ταβέρνα στο Κόμμα ή στα άλλα χωριά γύρω-γύρω θα πρέπει να κλείσει 12 η ώρα, και βλέπω συναυλίες να οργανώνονται κλπ. Είδαμε τους πανηγυρισμούς του Ολυμπιακού με χιλιάδες κόσμο στον Πειραιά. Απίθανα πράγματα την ώρα που η κυβέρνηση έπρεπε να έχει πάρει πολύ πιο σοβαρά τα ζητήματα. Χαλάρωσε η κυβέρνηση, χαλάρωσε και η ελληνική κοινωνία και δυστυχώς φτάσαμε σε δύσκολες καταστάσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Θα πρέπει να παραδειγματιστεί η κυβέρνηση από τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια πολύ έγκαιρα, και σας το είχα πει ήδη και πριν το καλοκαίρι, εμείς στην Κρήτη αλλά και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια, αποφασίσαμε η εξεταστική του Σεπτεμβρίου να γίνει εξ αποστάσεως, διότι προβλέπαμε τις δυσκολίες που υπάρχουν. Δεύτερον, φαίνεται αυτό που είπαν τα πανεπιστήμια και το κάνει δεκτό και η κυβέρνηση, ότι όλα τα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως, εκτός αν πρόκειται για εργαστήρια, γιατί αυτά δεν μπορούν, εργαστήρια και κλινικές, να γίνουν εξ αποστάσεως, και αν έχουμε μικρά τμήματα μέχρι 50 άτομα θα γίνονται διαζώσεις. Ναι. Δείχνει λοιπόν, τουλάχιστον το πανεπιστημιακό σύστημα, ότι υπάρχει μια ωριμότητα στο θέμα αυτό. Και μιλάμε για 400.000 φοιτητές. Ναι. Τώρα, όταν ανοίγει τα σχολεία με 1.350.000 μαθητές, και μετά στην αρχή είπε μία θα το ανοίξει 7 Σεπτέμβρη, μετά 14. Τώρα ακούμε ότι κατά το Δεκέμβριο θα κλείσουν τα σχολεία κλπ. Όλα αυτά για μένα είναι ανευθυνότητες και ανοριμότητες. Η πρότασή μας ήταν πολύ απλή και είναι. Τα σχολεία δεν χρειάζεται να ανοίξουν. Θα πρέπει να γίνουν τα μαθήματα με τηλεκπαίδευση. Τα χρήματα που διαθέτει η κυβέρνηση τώρα για τα σχολεία επαρκούσαν για να αγοραστεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής για κάθε ένα από το 1.350.000 μαθητές. Γιατί ακούστε, διαθέτει η κυβέρνηση 180 με 200 εκατομμύρια για τις μετακινήσεις μαθητών, όπως γίνεται κάθε χρόνο, αλλά οι μετακινήσεις αυτές γινόταν όπου οι μαθητές ήταν παστές σαρδέλες, ο ένας πάνω στον άλλον στα λεωφορεία, και το ξέρω αυτό και από τη Φιώτιδα και από την Κρήτη. Λοιπόν, τώρα θα δαπανίσει αυτό το ποσό, θα δαπανίσει ένα μεγάλο ποσό για καθαριότητα, θα φτάσει δηλαδή κοντά στα 400 εκατομμύρια, ενώ αυτά τα χρήματα μπορούσε και να τα πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προμηθεύσει όλους τους μαθητές με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να γίνουν τα μαθήματα, απευθείας με τηλεκπαίδευση. Ναι. Δεν θα υπήρχε κανένας κίνδυνος μετάδοσης. Και από εκεί και πέρα θα μπορούσαν να απασχοληθούν και οι καθηγητές, γιατί και η αντιπολίτευση δεν βάζει το θέμα αυτό επειδή θέλει να γίνουν άλλες 10.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών. Αυτές οι προσλήψεις θα μπορούσαν να γίνουν, πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχει το πρόγραμμα SURE και θα αναφερθώ σε αυτό σε ένα λεπτό, και δεύτερον γιατί ο κάθε καθηγητής θα μπορούσε εξ αποστάσεως να έχει αναλάβει μια τάξη ή τις τάξεις και τις ώρες που το αναλογεί και να γίνουν τα μαθήματα. Φοβάμαι λοιπόν ότι θα γίνουν τα έξοδα, θα ανοίξουν τα σχολεία,
θα έχουμε επιβαρημένο υγειονομικό πρόβλημα και μετά θα ξανακλείσουν τα σχολεία. Mm-hmm. Και όλα αυτά επειδή η κυβέρνηση δεν έχει το θάρρος να πάρει μια απόφαση. Παπαγαλίζει τι ισχύει στη Γαλλία και στις άλλες χώρες, οι οποίες σε λίγο θα ψάχνονται κι αυτές. Την ώρα που μπορούσε τα κονδύλια να τα διαθέσει, να διαμορφώσει ένα σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο θα ισχύει για χρόνια, να έχει βάλει τους καθηγητές αντί να τρέχουν να προετοιμαστούν διαζώσεις για να κάνουν μαθήματα, να έχουν ετοιμάσει ήδη τις διαφάνειές τους και τα μαθήματά τους να τα κάνουν εξ αποστάσεως, γιατί δεν είναι εύκολο να κάνεις ένα μάθημα εξ αποστάσεως, κουράζεσαι πιο πολύ και θέλει πιο πολύ προετοιμασία, και να έχουμε δίκτυα τέτοια που με σύγχρονο ίντερνετ να αγοραστούν τα προγράμματα και να επενδυθεί στην τεχνολογία όλο το ποσό που θα δοθεί σε συνδυασμό με την προστασία της δημόσιας υγείας. Μάλιστα. Στο οικονομικό σκέλος τώρα, γιατί είχαμε φιλοξενήσει χθες και τον κύριο Σταϊκούρα, είπε είναι μια δυναμική κατάσταση, δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει, αλλάζουν τα δεδομένα σχεδόν καθημερινά. Βλέποντας και κάνοντας, είπε, κάνει παρεμβάσεις. Επίσης, για να απαντήσετε συνολικά, ακούσατε και τον Πρωθυπουργό να λέει για την αναστολή κατασχέσεων πληστηριασμών πρώτης κατοικίας αλλά και βάλου του πληθυσμού συνολικότερα. Κύριε Μαριά, θέλω τα σχόλιά σας. Κοιτάξτε, καταρχάς, εγώ θα μιλήσω με στοιχεία. Πάλι πριν τις διακοπές, στην τελευταία συνάντηση που είχαμε κάνει τηλεοπτικά, είχα πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί να εγκρίνει το περίφημο πρόγραμμα SURE. Το πρόγραμμα αυτό δίνει χρήματα για την μερική απασχόληση, για την ενίσχυση της απασχόλησης συνολικά κλπ. Η Ελλάδα λοιπόν πήγε και ζήτησε 2.738 εκατομμύρια και τα πήρε. Το Βέλγιο, που έχει τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα, ζήτησε και έκανε πρόγραμμα απασχόλησης ύψους 7,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή πήρε πολύ περισσότερα τριπλάσια χρήματα από ό,τι πήρε η Ελλάδα. Επίσης, η Πορτογαλία πήρε 5,9 δισεκατομμύρια ευρώ, που έχει τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα. Η Κύπρος, που έχει 700.000 κατοίκους, πήρε μισό δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν εδώ πιστεύω ότι έκανε ένα τεράστιο σφάλμα η κυβέρνηση. Ναι. Έμεινε στις εκτιμήσεις ότι υποτίθεται μας αναλογούσαν 2 δις. Δεν έφτιαξε πρόγραμμα απασχόλησης και για το φετινό αλλά και για την επόμενη χρονιά. Όλους αυτούς τους 10 επιπλέον χιλιάδες καθηγητές που χρειάζεται για μαθήματα εξ αποστάσεως μπορούσε να τους πάρει, παίρνοντας αυτά τα χρήματα του προγράμματα SURE, που είναι χαμηλότοκο 15 ετές δάνειο, ναι, πολύ φτηνά. Σήμερα βγήκε για να δανειστεί 2 δισεκατομμύρια από τις αγορές η, ναι, Ελλάδα, ενώ μπορούσε να έχει πάρει αυτά τα 2 δις και παραπάνω από το πρόγραμμα SURE. Και όχι με 7 ετές ή 10 ετές, αλλά με 15 ετές και με χαμηλό επιτόκιο. Και να τα χρωστάει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εγώ εκτιμώ ότι όλοι αυτοί που θα τα χρωστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα 100 δις του προγράμματος SURE δεν πρόκειται να τα πληρώσουν ποτέ πίσω. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια άλλη ιστορία. Μάλιστα. Θα μπορούσε με αυτά τα χρήματα να προσλάβει πάρα πολλούς ανθρώπους στο υγειονομικό προσωπικό, τους οποίους χρειαζόμαστε. Δεν αξιοποιεί άλλα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω από 2 δις που μπορεί να τα πάρει για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, να μείνουν οι υποδομές αυτές και για θεραπευτικό και ιατρικό τουρισμό στο μέλλον. Δεν αξιοποιεί τα 2 δισεκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων χαμηλότοκα δάνεια. Όταν λοιπόν δεν κάνει αυτές τις κινήσεις, όταν ταυτόχρονα δεν βάζει χέρι στο περίφημο μαξιλάρι, δηλαδή, θα κάνει τώρα ένα σχέδιο που ίσως σας το ανέλησε ο κύριος Σταϊκούρας, το οποίο είναι με το νέο πτωχευτικό κώδικα. Ναι. Αλλά αυτά τα λεφτά που θα δώσει, θα μπορούσε με αυτά τα χρήματα να έχει φτιάξει μια κακή τράπεζα, δηλαδή ένα ταμείο σωτηρίας δανειοληπτών που λέμε εμείς, ναι, να πάει να αγοράσει όλα τα κόκκινα δάνεια στην τιμή πρώτης προσφοράς που κάνουν τα κοράκια, με 5 δις να πάρει όλα τα κόκκινα δάνεια και, ναι, εν συνεχεία να πουλήσει τα κόκκινα δάνεια στους ίδιους τους δανειολήπτες στην ίδια τιμή. Αυτά τα προτείνουμε από το 2016, δεν γίνονται. Πάμε λοιπόν στην ίδια πεπατημένη, η οποία είναι δύσκολη, η οποία θα έχει πάρα πολλά προβλήματα. Βλέπω ότι ανοίγουν νέο θέμα ασφαλιστικού, ενώ θα έπρεπε ήδη να έχουν κάνει ανακεφαλαιοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος με χρήματα από το μαξιλάρι, διότι τα έχουν πάρει το κράτος αυτά τα χρήματα από τα ασφαλιστικά ταμεία, τα ζημίωσε με το PSI. Ναι. Δεν έχει, θα έλεγα από εκεί και πέρα, ολοκληρωμένη στρατηγική. Απεδείχθη ότι η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού δεν περπατάει. Άρα λοιπόν,
πρέπει να πάμε σε άλλες ρυθμίσεις. Δηλαδή η αφορμή, γι' αυτό σας είπα και για την εκπαίδευση, η αφορμή και η ευκαιρία να ενισχύσεις την τηλεεργασία, να ενισχύσεις την τηλεεκπαίδευση, να επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες με χρήμα που θα πάρεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χαμηλότοκα δάνεια ή και δωρεάν που πολλά από αυτά, δεν αξιοποιούνται. Στην αγροτική οικονομία δεν βλέπω να παίρνονται μέτρα για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής. Μετά πάμε, ακούω τα τετριμένα. Ακούστε, πέρυσι έδωσε η Ελλάδα, ο προϋπολογισμός, 400 εκατομμύρια για την αναβάθμιση των κατοικιών, θερμοπονώσεις κλπ. Ναι. Ναι. 400 εκατομμύρια. Άμα αυτά υπολογίσετε, πόσα μείναν στην Ελλάδα, μείναν μόνο τα εργατικά. Διότι ούτε εργοστάσια δεν έχουμε παραγωγής αλουμινίων και όλων των σύγχρονων τεχνολογιών. Τα περισσότερα τα φέρουμε από το εξωτερικό. Και από τα 400 εκατομμύρια, πάνω από 250 εκατομμύρια πήγανε στις βιομηχανίες του Βορρά. Τώρα λοιπόν εφαρμόζει ένα νέο σχέδιο που λέει 10 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση και μάλλον εξαντλήθηκε για να αγοράσουμε υποτίθεται ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το έχετε ακούσει αυτό. Ναι. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν αγοράζει κανένας από ό,τι φαίνεται γιατί δεν υπάρχουν οι μπαταρίες για να τα φορτίζει κανείς στον δρόμο. Αθήνα Λαμία, άμα πάρω ένα τέτοιο αυτοκίνητο, μπορεί να μείνω στον δρόμο και να μην έχω να το φορτίσω. Λοιπόν, αλλά αγοράζουν όλοι ηλεκτρικά ποδήλατα. Τώρα, αυτά τα ποδήλατα και τα ηλεκτρικά μηχανάκια είναι πάλι εισαγόμενα. Δηλαδή κερδίζουν οι μεγαλοεισαγωγείς και οι βιομηχανίες του εξωτερικού. Με 10 εκατομμύρια ευρώ μπορούσε να προσλάβει καθηγητές. Δηλαδή αυτές είμαστε πολύ ακριβοί σε επιλογές, οι οποίες σας είπα πρακτικά τρόπους με τους οποίους έχουν δαπανηθεί έτσι πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Ναι. Και μετά λέει η κυβέρνηση ότι δεν έχει χρήμα. Εντάξει, ναι. Δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι αυτή η κατάσταση. Εδώ τώρα μπαίνει όμως μια κουβέντα, δεν ξέρω γιατί λέτε, που θα μπορούσε κατά τη γνώμη σας προσφορότερα να δοθούν χρήματα και να πιάσουν και τόπο, όπως λέτε κύριε Μαριά. Ναι, εδώ... γιατί τώρα θα δώσει ένα πατέρα στα ΚΤΕΛ τα λεφτά για να μεταφέρει τους μαθητές. Το Δεκέμβριο θα σταματήσει να τους μεταφέρει γιατί θα υπάρχει πρόβλημα κορονοϊού. Τα ΚΤΕΛ εννοείται θα πάρουν τα λεφτά τους. Και στο τέλος με αυτή την επένδυση θα είχε προμηθεύσει κάθε μαθητή με ένα κομπιούτερ. Ναι. Για να το έχει να δουλεύει από το σπίτι του. Είναι τόσο απλό. Αυτά θα τα έκανε η κυβέρνηση άμα ήταν προσωπικά ως οικογενειάρχης, όχι υπουργός, ο οποίος θα είχε είτε να αγοράσει ένα κομπιούτερ στο παιδί του, είτε να το λέει πήγαινε κάθε μέρα με το λεωφορείο. Τι θα προτιμούσε ο ίδιος για το παιδί του. Αλλά εδώ για να είμαστε politically correct, άνοιξε τα σχολεία η Γαλλία, τα άνοιξε το Βέλγιο, τα άνοιξε ξέρω εγώ και ποιος άλλος, θα τα ανοίξουμε κι εμείς για να μην φαινόμαστε ότι είμαστε πίσω. Τα ίδια κάνανε και τον μήνα Ιούνιο και τα ανοίξαν τα σχολεία και μετά τα πήγαν μέρα παραμέρα και μετά τα κλείσανε. Λοιπόν, μιας και αναφερόμαστε για χρήματα και έτσι όπως επαναλαμβάνω είπατε μπορούν να διατεθούν, ανακοινώθηκε η ενίσχυση σε εξοπλιστικό, στα εξοπλιστικά προγράμματα κύριε Μαριά. Θέλω το σχόλιο σας στη στιγμή που ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν χτυπήσει κόκκινο, έχουμε πολλές ειδήσεις σίγουρα από εκεί, με την Τουρκία να μην κάνει πίσω, έχουμε την άρση εμπάργου όπλων στην Κύπρο. Είναι πολλές εξελίξεις, σας ακούω. Κοιτάξτε, η επένδυση στα εξοπλιστικά, το είπαμε και άλλη φορά, πρέπει να συνδυαστεί και με στρατηγικές. Ναι. Δηλαδή, εάν και εφόσον η Ελλάδα προχωρήσει στην πρόταση την οποία είχαμε κάνει στον κύριο Μακρόν στην Ευρωβουλή τον Απρίλιο του 2018, σύναψη συμφώνου αμυντικής συνεργασίας με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής. Όταν εμείς το είχαμε πει, κανένας δεν το στήριζε. Τώρα λοιπόν το στηρίζουν οι πάντες. Να γίνει λοιπόν πρώτα η υπογραφή, δηλαδή να αναλάβουν οι Γάλλοι τη δέσμευση. Αν επιτεθεί ο Ερντογάν, όπως λέει, και κάνει απόβαση στο Καστελόριζο, τότε γαλλικά στρατεύματα μαζί με τα ελληνικά να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους. Ναι. Δηλαδή η ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής πρέπει να είναι σαφής, ρητή, όπως είναι η ρήτρα στο ΝΑΤΟ που λέει αν μια χώρα του ΝΑΤΟ της επιτεθεί άλλη χώρα, τότε όλο το ΝΑΤΟ με στρατιωτικά μέσα απαντά. Αυτό πρέπει να είναι το ένα. Δεύτερον, έγραψα ένα άρθρο στην γαλλική La Tribune λέγοντας ότι βεβαίως η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας συμφέρει την Ελλάδα αλλά συμφέρει και τη Γαλλία. Δεν το κάνει στο τσάμπα η Γαλλία. Προφανώς. Το κάνει γιατί έχει φιλοδοξία στη Μεσόγειο, γιατί θέλει να έχει παρουσία στη Λιβύη, στο Λίβανο κλπ. Άρα λοιπόν ως ηγέτιδα δύναμη πρέπει να αναλάβει ένα μέρος του κόστους των ελληνικών εξοπλισμών. Δηλαδή να επιμεριστεί η δαπάνη και να μην πάμε να πληρώσουμε πανάκριβα τα όποια γαλλικά αεροπλάνα, τα Ραφάλ ή τις γαλλικές φρεγάτες.
πρέπει να λάβει υπόψη τους περιορισμούς του ελληνικού προϋπολογισμού, όπως είχε πει παλαιότερα και ο κύριος Σταϊκούρας. Χαίρομαι γιατί βλέπω στη διαπραγμάτευση ότι η Γαλλία θα δώσει, αν ισχύουν τα δημοσιεύματα, 8 ραφάλ δωρεάν, μεταγυρισμένα μεν, αλλά δωρεάν στην Ελλάδα, προκειμένου εν συνεχή η Ελλάδα να αγοράσει άλλα 10 καινούρια. Με ένα τέτοιο τρόπο, όπου θα επιμεριστούν οι δαπάνες με τους συμμάχους μας, θα μπορούμε πράγματι να έχουμε μια ανάπτυξη. Και επειδή υπάρχουν πληροφορίες ότι θα εμπλακούν και ελληνικά πανεπιστήμια και ελληνικές εταιρείες στην συνεργασία της συμπαραγωγής, αυτό πρέπει να το επιμείνουμε. Η ΕΑΒ πρέπει να αναζωογονηθεί, είναι μια εταιρεία που ανήκει στην περιφέρεια Στερεάς και μας ακούνε τώρα, και άλλες ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες να ανασυγκροτηθούν και να μην ξεπουληθούν αντί πινακίου φακής σε ιδιώτες. Αν υπάρξει μια τέτοια κατεύθυνση, μεγάλο μέρος των εξοπλιστικών θα μείνουν ως κονδύλια μέσα στην Ελλάδα, πέραν του γεγονότος του ότι ενισχύεται αμυντικά η χώρα, διότι εμείς λόγω μνημονίων αναγκαστήκαμε να περιορίσουμε ως Ελλάδα 50% τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και η Τουρκία στο ίδιο διάστημα τους αύξησε στο 80%, γι' αυτό και που λέει τσαμπουκά ο Ερντογάν. Κατάλαβα. Μάλιστα. Βλέπετε κάτι περισσότερο ή πιο ύποπτο, κύριε Μαριά, με όλες τις εξελίξεις που έχουμε στο τραπέζι, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, και με την Τουρκία να ξέρουμε τώρα ποιον έχουμε απέναντί μας, μην κρυβόμαστε, ίσως να το καταλαβαίνουν πλέον και κάποιοι άλλοι, να δούμε πού θα βγει αυτό. Βλέπω αυτό που έλεγα από το 2017, ότι ο Ερντογάν θα επιτεθεί στην Ελλάδα. Όταν το λέγαμε λοιπόν και στο σταθμό σας και το λέγαμε κι αλλού, αρκετοί έλεγαν όχι, δεν ισχύει, πρέπει να εφησυχάζουμε, ο Ερντογάν αυτά τα λέει για μπλόφα για να πάρει τις εκλογές, άντε το πολύ πολύ να μας κάνει κανένα ψευτοθερμό επεισόδιο. Τώρα οι διάφοροι που βγαίνουν στα κανάλια και οι οποίοι μας έλεγαν να εφησυχάζουμε όλα αυτά τα χρόνια, μας μιλούν και για το ενδεχόμενο μήπως δεν γίνει θερμό επεισόδιο, μήπως γίνει επεισόδιο πολέμου. Με αυτόν τον τρόπο, επειδή 2 χρόνια εφησύχασαν την κοινή γνώμη, πέρασαν αντιλήψεις και στα κόμματα και σε διάφορους φορείς ότι τα πράγματα είναι ήρεμα και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι ο Ερντογάν θα κλιμακώσει τις πιέσεις και θα κάνει αυτά τα οποία αυτό σχεδιάζει. Το σχέδιο Τσάκα Μπέι, το οποίο αποκαλύφθηκε που είναι επίθεση κατά των νησιών του Αιγαίου, ισχύει ακόμη και δεν έχει αποσυρθεί. Βλέπουμε ότι ανακοίνωσαν οι Τούρκοι με τη Γενή Σαφάκ και με άλλους δημοσιεύματα ότι ετοιμάζονται για απόβαση στο Καστελόριζο, διότι δήθεν λέει η Ελλάδα παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες. Και σε αυτό θα κάνω μια παρένθεση σε λίγο. Και από εκεί και πέρα προετοιμάζεται να δημιουργήσει κατά τη γνώμη μου ένα ναυτικό αποκλεισμό στο Καστελόριζο, λέγοντας ότι κακώς η Ελλάδα έχει στείλει φρουρά εκεί. Αλλά ρωτάω κι εγώ, γιατί το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έθεσε ένα ερώτημα στους Τούρκους. Ποια είναι η δίθεν διεθνή σύμβαση που απαγορεύει την στρατιωτικοποίηση των νησιών στα Δωδεκάνησα. Ας μας δώσουν μια απάντηση οι Τούρκοι. Η μόνη απάντηση είναι η Συμφωνία Ειρήνης του 1947 των συμμάχων, λέω των συμμάχων, με την Ιταλία. Αλλά η Τουρκία δεν υπέγραψε τη συμφωνία αυτή, γιατί ήταν συνεταιράκια και με τον Μουσολίνη και με τον Χίτλερ. Και έτσι λοιπόν τα συμβαλόμενα μέρη που είπαν για αποστρατικοποίηση των νησιών στα Δωδεκάνησα, μόνο αυτά δικαιούνται να θέσουν το θέμα. Δηλαδή εν πρώτης η σημερινή Ρωσία και η τότε Σοβιετική Ένωση, γιατί αυτή έθεσε το θέμα, η Ινδία, η Αυστραλία, η Αμερική και η Γαλλία και λοιπά και άλλες χώρες. Οι Τούρκοι δεν υπέγραψαν. Άρα λοιπόν από πού έχουν το δικαίωμα περί αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και κυρίως των Δωδεκανήσων. Δεύτερον, η σύμβαση, και τα λέω αυτά να ακουστούν, γιατί δεν έχουν ακουστεί ούτε σε επίσημη. Είναι πολλά που δεν γνωρίζει ο κόσμος, ξέρει τις πολύ γενικούς τίτλους. Και καλό είναι να το πούμε, στο άρθρο 34 της συμφωνίας, της συνθήκης των συνθήκων, όπως λέγεται της Βιέννης, λέει ότι μια διεθνή συνθήκη παράγει δικαιώματα υπέρ μόνο όσων την υπέγραψαν. Εφόσον οι Τούρκοι δεν υπέγραψαν αυτή τη συνθήκη, πώς τολμάνε να μιλάνε για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Γι' αυτό σου κάνουμε μια απλή ερώτηση. Για 10 νησιά του Βορείου Αιγαίου, 4 νησιά, που είναι η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία, δεν υπάρχει ρητή διάταξη στη συνθήκη της Λοζάνης περί αποστρατιωτικοποίησης, αλλά περί στρατού ελληνικού που θα υπάρχει στα νησιά αυτά και που θα είναι ανάλογος της στρατιωτικής δύναμης της Ελλάδος και του πληθυσμού των νησιών. Άρα λοιπόν οι τύποι δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Αλλά επειδή βλέπω ότι πουλάνε αέρα κοπανιστό και λέγε δημιουργούν εντυπώσεις,
Πιστεύω ότι η Ελλάδα οφείλει εδώ και τώρα, το είπαμε και άλλη φορά, να πάει το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και να πάμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας λέγοντας, πρώτον, ότι μας απειλεί με πόλεμο η Τουρκία, ναι, το είπε ο Τσαβούσογλου, εάν επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια. Ναι. Αυτό απαγορεύεται από το καταστατικό του ΟΗΕ, η απειλή πολέμου. Δεύτερον, μας απειλεί με απόβαση στο Καστελόριζο. Τρίτον, απειλεί με επίθεση στα νησιά. Να πάμε λοιπόν εμείς το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, γιατί προβλέπω ότι σε κανένα μήνα θα μας πάνε οι Τούρκοι δίθεν κατηγορούμενους εκεί και να το θυμόσαστε. Μάλιστα. Μην το γελάτε. Δεν γελάω τίποτα, απλά... Δεν αφήνει η Ελλάδα τα δικαιώματά της. Εκεί που κάνει έρευνα τώρα η Τουρκία, στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, γι' αυτό λένε και τη λέξη Αμερικάνοι, διεκδικούμε ένα νερά και υφαλοκρηπίδα από Ελλάδα. Και λένε και οι Γερμανοί, αν έχουμε δίκιο. Ξέρετε γιατί το λένε? Γιατί εάν ρωτήσετε τώρα τον κύριο Υπουργό Εξωτερικών και του πείτε, για πέστε μας, γιατί είναι ελληνική υφαλοκρηπίδα, θα σας πει γιατί γεωγραφικά η Ελλάδα και τα νησιά είναι εκεί κτλ. Και αν το ρωτήσετε, στείλατε τους χάρτες της υφαλοκρηπίδας αυτής με βάση τη διάταξη του άρθρου 69, αν δεν κάνω λάθος, του 68 της συνθήκης για τη θάλασσα. Δεν τα στείλαν ακόμα. Ούτε οι γεωγραφικές συντεταγμένες δεν έχουν στείλει. Κατανοητό. Σας ευχαριστώ κύριε Μαριά. Να είστε καλά. Καλό λοιπόν, βράδυ. Λοιπόν, κλείνοντας δευτερόλεπτο, ναι, πρέπει να κάνουμε τα 12 μίλια στην Κρήτη. Ναι. Και σε όλο τα το κάναμε προς το Ιόνιο, όχι προς στο Αιγαίο, έτσι. Ναι, αλλά να κάνουμε στην Κρήτη, συνολικά και στην Νότια Κρήτη, γιατί ο Ερντογάν δήλωσε ότι στα 7 μίλια θα πάει να κάνει έρευνες. Εάν τα μίλια είναι 12, δεν θα έχει κανένα πρόσχημα. Εάν δεν το κάνουμε, θα πάει στα 7 μίλια και θα λέει ότι είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα και θα ψάχνουν να βρούμε αν έχουμε δίκιο εμείς ή η Τουρκία. Γι' αυτό πρέπει να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας. Η κυβέρνηση κυνηγάει τον κάθε φουκαρά να βάλει τα τετραγωνικά να τα δηλώσει στο Δήμο. Ναι. Και δεν πάει σαν κυβέρνηση να κάνει τις νόμιμες ενεργείες για να κατοχυρώσει όλα τα δικαιώματα του ελληνικού κράτους. Απίθανα πράγματα.